παρεμπιπτόντως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να οργανώσει και πάλι το παιχνίδι του. Εδώ ο Σουλίγος Μεγκαδά, το δυνατό σουτ, out. Τον Άλλα να ελέγχει. Να γυρίζει το κοντρόλ από τον Τσέτσο. Στη φάση και ο Ευαγγέλου, ο οποίος θα κερδίσει καθαρά και θα γυρίσει και πάλι στον Άλλα που ανοίγει το σπριντ. Έχει χώρο μπροστά του και θέλει να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του και, και την πολύ καλή σέντρα ακριβίας την οποία έβγαλε βέβαια. Μπροστά για τον, για τον Νικολαίδη. Και παιχνίδι των δύο που αποδίδει καρπούς για τον Λαγκαδά, ο οποίος κατεβαίνει κατά μέτωπον. Κατεβάζοντας μια κάθε την παλιά για τον Σλατίτς, ο οποίος αποφεύγει το προσωπικό του αντίπαλο και είναι έτοιμος να ζυγίσει τη σέντρα. Διστάζει προς τη στιγμή, το κάνει στο δεύτερο χρόνο, η μπάλα στα χέρια του Μπαλταδάκη. Θα δοκιμάσει το γέμισμα στη μεγάλη περιοχή με ένα περίεργο ταχουνάκι. Μπάλα θα φτάσει προς την εστία. Ένας ακόμη για την προθήση προς τα δίσκια. Δεν καταφέρει κανένας εδώ, βέβαια δεν θα χαθεί και χάνεται. Το γέμισμα στη μεγάλη περιοχή απακρίνει ο στόπερ και πάλι με περιοδιώδη τρόπο η μπάλα στα χέρια του Μπαλταδάκη. Έχοντας βέβαια σε καλή μέρα, έτσι όπως όλα δείχνουν, τον Νικολαίδη. Από εκεί πιο πίσω το Χαλάτσογλου να κερδίζει τις χαμένες μπαλιές και βέβαια εκείνες που έχουν στόχο εδώ το shootout. Τον άξονα για τον Σλατίτσι που θέλει να ζυγίσει το σουτ σε αυτόν τον χρόνο. Θα αποφύγει το προσωπικό του αντίπαλο. Είναι ελεύθερο, έχει οπτικό πεδίο. Θέλει να πατήσει στην περιοχή, να αλλάξει τον συμπαίκτη και τα καταφέρνει. Κερδίζει το κόρνερ. Εδώ για τον Αστέρα. Να ζυγίσει την επίθεση για να οργανώσει βέβαια με έναν καλύτερο δυνατό τρόπο την παλιά και την επέλαση εδώ. Η κάθε την παλιά στον κοινό χώρο. Offside. Και του Τσέτσο και Κυριαζή από την αριστερή πτέρυγα να προωθούν την μπάλα προ τη μεγάλη περιοχή. Και εδώ θα φύγει σουτ σίγουρα. Η μπάλα στα χέρια του Μπαλταδάκη. Ακριβού μπακ. Συνεργασία των δύο, Τεμέλκος και Νικολαίδης. Η δυνατή σέντρα στον άξονα και ευκαιρία εδώ για τον Άλλα να ζυγίσει την επιλογή του και να εκτελέσει. Πέφτει στη γωνιά του Μαξενίδης. Επιμένουν και πάλι του Αστέρα, δυνατή σέντρα και η μπάλα καταλήγει out. Λάκη, δεν υπάρχει σκορ ακόμα. Και η επέλαση τώρα για τον Λαγκαδά. Που ζυγίζει τις επιλογές του, η παλιά στην πλάτη της άμυνας, ευκαιρία εδώ για Γιαννακόπουλος. Στα χέρια του Μπαλταδάκη. Και όπως έλεγα, εκείνο το οποίο μένει να δούμε, είναι ποιος θα μπορέσει να ισορροπήσει το παιχνίδι εδώ, ωστόσο τραγικό λάθος από τον Μπαλταδάκη και είναι τώρα από το 1-0, πράγματι. Με τον Σλατίτσι. Ξεκινώντας το άνοιγμα, ανέφερα ότι αυτός ο οποίος πρέπει να ελέγξει το παιχνίδι είναι εκείνος ο οποίος θα έχει την κυκλοφορία, θα έχει την ψυχραιμία και τις σίγουρες μπαλιές βέβαια στην μεσαία γραμμή. Και από εκεί πέρα, εκμεταλλευόμενος σε επιθέσεις και τα λάθη των αντιπάλων, θα κερδίσει το πάνω χέρος, το πάνω χέρι στο παιχνίδι. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής καταφέρνει η Απέλα Καδά με τον Σλατίτσι. Επαναφορά από τη δεξιά πτέρυγα με τον Καραμιχαήλ να γυρίζει τον Παρούση. Από εκεί στα δύο στόπερ. Με τον Κύρκου να παίζει την μπάλα πίσω στον Μπαλταδάκη. Και πάλι Κύρκου. Πρέπει να κατέβει ο Τεμέλικος να δώσει στήριγμα. Η παλιά φτάνει αισίως σε ποιον, στον Νικολαίδη, ο οποίος θέλει να πατήσει περιοχή, να ζυγίσει την επιλογή του. Και εδώ πρέπει να σουτάρει και τα καταφέρνει. Στα χέρια του Παπαξενίδη. Ο Νικολαίδης θα κάνει νόημα στον Τεμέλικο για να δει πιο κοντά του. Θα σηκώσει την μπάλα και είναι ευκαιρία εδώ για τον Άρα να τελειώσει τη φάση. Δεν τα καταφέρνει ο στόπερ βέβαια, όσο απομηχανίστε, όσο απλώνει το πόδι του και απομακρύνει και εδώ. Σε ένα δυναμικό πεδίο δράσης βέβαια στη μεγάλη περιοχή. Με τους πράσινους να επιμένουν εδώ στο παιχνίδι των δύο. Το κλέψιμο από τον Νιάνιο. Συνεργασία και πάλι των δύο από δύο καρπούς. Κατεβαίνει ένας ακόμη από τον άξονα και δεν είναι άλλος από τον Ταχοπούλο. Το πειρατό σουτ πέφτει στη γωνιά τον Μπαλταδάκη και διώχνει σε κόρνερ. Δυνατά με το αριστερό Παρούση στο πρωτοδοκάρι, μπάλα περνάει επικίνδυνα, απλώνει τα χέρια του ο Αξενίδης και διώχνει. Η μπάλα θα διατηρηθεί και πάλι σε πόδια και ολεύκων και εδώ θέλει ψυχραιμία βέβαια για το ποιος θα κάνει τελική προσπάθεια. Ταχόπουλος! Γκολ! 2-0! Η μπάλα κύλησε άψογα στο ύψος της περιοχής χωρίς να γίνει το λάθος. Πραγματικά κατάφερε να ζυγίσει την παράλληλη μπαλιά. Και όπως ανέφερα πολλές φορές στη μετάδοση, η συνεργασία των τριών και των δύο ποδοσφαιριστών πολλές φορές καταστά
ακαριαίο σκοράρισμα. Καταστεί ακαριαίο σκοράρισμα. Και εδώ το κοντρόλ από τον Αχόπουλο που συγκλίνει προς τον άξονα και μοιράζει κάθετα στον Ζλατίτσι. Δυναμικά στο παιχνίδι του Ξανθόπουλος, θα παίξει την μπάλα χαμηλά στον Νικολαίδη από εκεί με τη μία. Τον ευθείο συγκλίνει προς τον άξονα, θα δοκιμάσει το πόδι του. Πολύ καλό σουτ στην επαναφορά, εδώ πρέπει να προωθήσει την μπάλα προς τα δίχτυα και δεν θα αργήσει καθόλου βέβαια. Ωστόσο η επιλογή του ήταν κάπως λαθασμένη εδώ. Το κοντρόλ από τον Νικολαίδη και πάλι. Συγκλίνει προς τον άξονα, θέλει στήριγμα για να βρει τις επιλογές του. Και τα πατήματά του από εκεί με τη μία. Ο Τεμέλκος με πλάση αντίπαλο θέλει να στρίψει το κορμί του. Δεν υπάρχει κάτι το αξιόλογο βέβαια. Μπορούσε να κρατήσει την μπάλα περισσότερο βέβαια. Και αν θα ήταν στις επιλογές του, θα μπορούσε να το εκτελεστεί εδώ και πάλι με την μπάλα στην κατοχή του. Τεμέλκος ζυγίζει τη σέντρα με ακριβία σε ακριβία. Δυνατά με το αριστερό, η μπάλα περνάει με γροθιές ο Παξενίδης. Το σου στην κίνηση, η μπάλα στο δοκάρι από τον Ξανθόπουλο. Πρέπει να έχει βρει και στα ακροδάχτυλα του Παξενίδη. Και από εκεί και πάλι σε κόρνερ. Αλέξη, την μπάλα κοιτάμε! Δυνατά με το αριστερό με πολύ φάλτσο και στόχο την εστία η μπάλα καταλήγει out. Παίρνει να σουτάρει. Κεφαλιά πάσα, η μπάλα περνάει. Αλλά θέλει να ζυγίσει την μπάλα για τον Τεμέλκο. Out. Για να κομπλού. Χαλάτσογλου. Κατεβαίνει κατά μέτωπο, κρατάει μπάλα και κατοχή. Θέλει στήριγμα και το βρίσκει στον Τεμέλκο, έτοιμος να εκτελέσει με πλάτσο αντίπαλο. Στρίβει το κορμί του, έχοντα εντύπωση υπήρξε επαφή με το χέρι. Η μπάλα με πλάτσο αντίπαλο, Χαλάτσογλου δεν καταφέρει να σουτάρει. Κεφαλιά πάσα, η μπάλα περνάει. Αλλά θέλει να ζυγίσει την μπάλα για τον Τεμέλκο. Out. Το κοντρόλ με το στήθος. Η μπάλα πίσω και από εκεί με τη μία στον Παρούση. Προδοκιμάσει το πόδι του. Πέφτει στη γωνιά του Παξενίδη. Ένα ακόμη σούτ προς την εστία.